Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά θεώρησα αρκετά προκλητικό αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος περί κομπάρσων. Το όνομα Φέη Νικητοπούλου, κουμπάρα του κυρίου Χατζηδάκη, η οποία αυθορμήτως φωταγραφιζόταν και πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πεντέλης με τον πρωθυπουργό στη Νέα Σμύρνη, το θυμάστε, ή εκείνες τις νεαρές κοπέλες οι οποίες θαυμάζανε πόσο καλωστημένος ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το πιο σοβαρό είναι το εξής, ότι δεν αισθανθήκατε την ανάγκη με την σημερινή ανακοίνωση, την χθεσινή του πληθωρισμού, ο οποίος είναι πάνω από 10% και έχει ρεκόρ 28 ετών, να πείτε οποιαδήποτε κουβέντα. Δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να μιλήσετε για τον δείκτη τιμών χοντρικής που έχει ξεπεράσει το 40%. Για την αύξηση στο φυσικό αέριο που είναι 88%. Για την στέγαση που τρέχει με αύξηση στα ενίκια 35%. Για τα καύσιμα που πηγαίνουν με ρυθμό 29%. Για το φυσικό αέριο 122%. Όλα αυτά είναι εκτός θέματος. Όλα αυτά είναι εκτός θέματος. Ή νομίζετε με την πενιχρή αύξηση που δώσατε στον ονομαστικό μισθό, ο οποίος είναι πιο κάτω στη δυναμή με μείωση, με μείον 2,5% ισοδυναμή, η αύξηση που κάνατε με βάση τον πληθωρισμό, ο οποίος τους επόμενους μήνες, επειδή θα ενσωματώσει τις αυξήσεις της χοντρικής, θα ανέβει. Μέχρι τον Ιούλιο θα ανεβαίνει. Για όλα αυτά είναι εκτός θέματος. Και βάλατε τους συναδέλφους σας να λέτε ότι δεν σχολιάζουμε το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία, όταν υπήρχε μια εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και από τον εισηγητή μας και από τους υπόλοιπους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πράγματι, και αυτό δεν μπορείτε να μας αφαιρέσετε ως δικαίωμα εκτίμησης, ο χρόνος ο πολιτικός τελειώνει. Διότι και εμείς και εσείς συναντάμε τους ίδιους ανθρώπους και μας λένε πραγματικά, κάντε κάτι να απαλλαγούμε από αυτούς.